Λοιπόν, 3, 2, 1. Sorry. Θα πει αυτό να ξέρεις. Έχεις πολύ πολύ μεγάλο. Επιστρέφω στο 3, 2, 1. Παραμάκι. Hello everybody. Ωραία. Δεύτερο, τρίτο, δέκατο, τρίτο. Έλεγα να αλλάξω μπρούσα, να μην έχω την ίδια. Άλλαξε τώρα, πάω στο γύρισμα, πάω, πάω, πάω. Παιδιά, για να μην καταλάβετε ότι είναι η ίδια μέρα γυρισμένο είναι αυτό. Αεράτος ο Κούσας. Αεραγώ, πανάτος. 3, 2, 1, πάμε! Καλησπέρα, guys. Τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Έχω ακτρώνει το βάλα μου. Λοιπόν, σήμερα τυχαία είναι για το setup. Ναι, εγώ δεν έχει πέρασει εβδομάδα, ξέρω. Θα κάνουμε σήμερα κυλίτσα, ραχίτσα και λίγο γλουτούς πόδια σε θέσεις αμυγός καλλιστενικές, γυμναστικοειδές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με άρσεις ποδιών σε δίζυγο. Θα κάνουμε 10 επαναλήψεις. Θα κάνουμε 10 επαναλήψεις. Άρσης ποδιών, θα το κάνουμε τεντωμένα πόδια. Εάν δεν μου βγαίνει, κάνω με λυγισμένα πόδια. Τεντωμένα καλά χέρια, σμπρώχνουν καλά τα χέρια μου, έξω στροφή οι αγκώνες μου. Πάμε να το δούμε. Τώρα, επειδή βρίσκουμε, προφανώς και θα τεντώσω και θα ανέβω και θα κατέβω κάτω. Μην μου κοπανάτε το έδαφος επειδή σας είπα τεντωμένα πόδια, όσο μας επιτρέπει και το τερέν. Από εδώ ανεβαίνω κάτω. Ανεβαίνω κάτω. Ωραία. Ανάσα. Χαλαρώνω. Όσο πιο ψηλά ανεβάζω, τόσο πιο πολύ νιώθω κοιλιά. Όσο περισσότερο το κρατάω, τόσο περισσότερο νιώθει η κοιλιά. Όσο λιγότερο θα ανεβάζω, τόσο περισσότερο τα ισχύω και ο τρακεφαλός μου. Χωρίς να σημαίνει ότι θα σταματήσει ο τρακεφαλός, έτσι. Λοιπόν, to the floor, μαζεύω μπατζακάκι. Θα κάνουμε 20 επαναλήψεις κλειστά πόδια, 20 επαναλήψεις ανοιχτά πόδια, 20 επαναλήψεις το κάθε πόδι εναλλάξ. Το πάρουμε και λίγο διαγώνια. Είμαι κομπλέ. Ξέρω, πού το είχα δει, πού το είχα δει, είμαι κομπλέ. Χθες ήμουν λίγο περίεργα. Σήμερα είμαι καλά. Σήμερα είμαι καλά. Λοιπόν, χέρια. Περίπου στο ύψος που είναι τα γόνατά μου, αν μπορώ και πιο μπροστά, και πιο μπροστά, νομίζω ότι γίνεται πιο δύσκολο. Τεντωμένα πόδια, κλειστά πόδια, μυτάκια τα πόδια μου. Σταθερός κορμός, δεν θέλω να έχω πήγαινε έλα στον κορμό μου. Το πόδι πάει μέχρι κάτω και μέχρι εκεί που μπορώ να το κρατήσω. Και φύγαμε για 20. Ωραία, λίγο χαλαρώνω ισχύα αριστερά-δεξιά. Είναι σαν το γελοκαθαριστήριο το αυτοκίνητο μου. Ανοίγω, όχι φουλ ανοιχτό πόδι, γιατί οι κράμπες είναι πρώτων ποδιών. Χέρια κάτω, δάχτυλα πιο εύκολο, παλάμες πιο δύσκολο. Εγώ εννοείται θα κάνω τα δάχτυλα. Μυτάκια, σφίγγω γόνατα και πάμε για 20. Ωραία. Χαλαρώνω. Πάλι σκιάκια λίγο. Τους δίνω ένα break. Λοιπόν, πόδια σχετικά κλειστά μεταξύ τους, αλλά να έχουν ένα άνοιγμα να μπορώ να βάλω και ένα χέρι ανάμεσα. Τέτοιο άνοιγμα δηλαδή. Θα κάνω 20 άρσεις με το δεξί, 20 άρσεις με το αριστερό. Και πάμε. Ωραία. Αλλάζω κατευθείαν, μπαίνω αριστερό.
Ωραία. Ανάσες. Πάλι χαλαρώνω λίγο. Τα ισχύα μου από τις πιο σημαντικές ισχύσεις στο gymnastic calisthenics, να μπορώ να κρατήσω το πόδι μου ψηλά ισομετρικά, να γυμνάσω το τραχιόφαλό μου, το λαγνοσφαίγγι μου. Λοιπόν, για να χαλαρώσω λίγο την μπροστά πλευρά, θα περάσουμε λίγο στους τραχαίους, θα πάμε πάτωμα, θα ξαπλώσουμε και θα κάνουμε άρση ποδιών από μπρούμητα. Θα κάνουμε ανοιχτά πόδια, θα κάνουμε κλειστά πόδια, θα κάνουμε και κάθε πόδι να αλλάξει. Δουλεύει και το κάθε πόδι να αλλάξει, βοηθάει full στο κατακόρυφο, γιατί με το ένα πόδι τραβάω όταν ξεκινάω να ανεβαίνω κατακόρυφο. Πάλι 20 δουλεύω, χέρια κάτω, μέτωπο, αυστηρά μέτωπο μέσα, ούτε πλάγια, ούτε πηγούνια, ούτε τίποτα. Εδώ είμαι. Λοιπόν, ξεκινάω με κλειστά, πάω στα ανοιχτά, πάω στο πόδι να αλλάξει. Και πάμε για 20. Τεινάζω λίγο. Αυτό είναι πραγματικά φουλ απολαστικό. Ας κοιτάμε. Φαίνεται λίγο περίεργα. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο με ανοιχτά πόδια. Λίγο έκρηξη στο ανέβασμά μου. Έλεγχος αργά το κατεβασμά μου. Και πάμε. Ανάσα, τη δείξαμε την ξεκούραση, την ξαναδείχνω. Ξεκούραση. Λοιπόν, χαλαρώνω και λίγο πάνω στο παιδί. Αν κουράφτηκαν οι ραχαίοι σας, έτσι λίγο την αντίθετη κίνηση, και θα ξαναξαπλώσω, θα κλείσω πόδια και θα προσπαθήσω να τραβήξω ένα πόδι ψηλά, χωρίς να το άλλο να χάσει την επαφή του με το έδαφος, χωρίς να λυγίσει κανένα πόδι, χωρίς να σηκώσω καθόλου κορμό κτλ. Δεν μας πειράζει να σηκωθεί λιγάκι η λεκάνη μας, εφόσον όμως είμαι τεντωμένος. Okay. 20 δεξί, 20 αριστερό. Ωραία, αλλά εκεί. Τεντωμένο πόδι. Ωραία. Χαλαρώ να πέσω μέσουλες. Θα νιώσω ότι τυράξει αρκετά. Θα νιώσω και το πόδι σας. Η δυσκολία στην τελευταία εκδοχή είναι να μην τεντωμένο. Το πόδι θα λυγίσει. Εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε τεντωμένο. Το τεντωμένο πόδι μου δίνει φόρα. Το τεντωμένο πόδι είναι αυτό το οποίο θα με βοηθήσει να ανέβω σε κατακόρυφη θέση. Λοιπόν, παίρνουμε τις ανάσες μας και μπαίνουμε λίγο κοιλιακούς ισομετρικούς σε θέσεις σανίδας και από θέσεις σανίδας θα παίξουμε λίγο μπρος πίσω. Τι είναι το μπρος πίσω? Λοιπόν, έρχομαι σανίδα, το high plank που λέμε, ρε παιδί μου. Είναι το plank, είναι high τώρα. Πόσο κακό κανάλι μας. Λοιπόν, τι θέλουμε. Αρχικά θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή σανίδα, πολύ σταθερή σανίδα,
να είμαι πολύ σφιχτός και άκαμπτος στη σανίδα. Αν δεν μπορώ να το πετύχω αυτό, δεν πάω παρακάτω. Προσπαθώ να πετύχω αρχικά θέση σανίδας. Σωστά. Τι θέλω εδώ, να σφίξω καλά το γλουτό μου, να πιέσω καλά το εδαφός, να τεντώσω καλά τα πόδια μου και από εδώ να αρχίζουν μόνο τα πέλματα να περπατάνε. Χωρίς να χαλάσω το protraction που έχω στις ομοπλάτες μου, συνεχώς μπρόχνω. Δεν χαλάω τη λεκάνη, δεν χαλάω την κοιλιά μου. Μένω σε μια θέση που νιώθω καλά και μετά πάλι τα περματάκια προχωράνε. Πάυση εδώ 2 δεύτερα και ξαναξεκινάω. Αν το κάνετε καλά, θα νιώθετε ήδη την κοιλιά σας να τρέμει. Και ξανά. Πάυση. Λοιπόν, ένα βήματα πιο μπροστά για να μην βρίσκουμε πίσω. Μόνο πέλμα, τίποτα άλλο. Τα μυτάκια μου δουλεύουν. Τελευταίο. Και ανασάκια. Αν χαλάσουμε το πάτωμα, το φτιάχνουμε λίγο. Λοιπόν. Τα καλά, νοικοκύρης. Τα βάλω τη σκούπα. Λοιπόν... Μιλάει για μία. Και τώρα θα την ακούει στο βίντεο. Αυτό είναι το οποίο μιλάει. Μετά από μια μαμά μου. Και θα λέμε μία, να μιλήσω χρήμα. Λοιπόν, τώρα. Δουλέψαμε τη σανίδα μας, είναι ισομετρικά όμορφα και ωραία. Πάμε σε αυτό το ισομετρικό το κράτημα να δώσουμε λίγο και μια στροφή. Θα το δείξουμε έτσι στο έτσι. Θέλουμε αρχικά πάλι μια σταθερή σανίδα, πάλι να μπορώ να κρατήσω το σώμα πάρα πολύ άνετα σε αυτή τη θέση, για να μπορώ μετά να αφήσω ένα χέρι και να ξεκινήσουν οι στροφούλες. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε 8 με 10 περιστροφές με το δεξί χέρι, 8 με 10 με το αριστερό χέρι. Έρχομαι εδώ, ανοιχτά λίγο πόδια, είναι λίγο πιο εύκολο. Σμπρώχνω, χέρι μέσα και από εδώ στρίβω στο πλάι και από εδώ ξαναμπαίνω μέσα και ξανά στο πλάι. Θέλω όταν είμαι στο πλάι, οι φτέρνες μου να κουμπάνε στο έδαφος ή το κορμί μου να είναι στην ευθεία. Okay, δεν θέλω να είμαι εδώ. Και όταν εξίσου και στην επιστροφή, θέλω να ξανεβαίνω στα μυτάκια μου και να στρίβω στην σανίδα κανονική. Ωραία. Ανάσα. Χαλαρώνω λίγο το χέρι στήριξης. Έχουμε μπλούζα. Και γυρνάω από την άλλη. Αν δεν σας βγαίνει εντελώς, μέχρι εκεί που σας βγαίνει. Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε στην κανονική σανίδα, το άλλο χέρι υποστηρίζει λίγο κάτω. Και πάμε να δούμε και το αριστερό μας. Και από εδώ. Στρίβω. Και ανάσα, χαλαρώνω, καρπουλάκια, βαρκούλα για κοιλιά δείξαμε, βαρκούλα για ράχτη δείξαμε σε προηγούμενα μαθήματα, τελευταία άσκηση για σήμερα, τι μας έμεινε, βαρκούλα για τους πλάγιους, ενθουσιαστείτε, το κοιμάτι, λοιπόν θα κάνουμε 10 επαναλήψεις γιατί είναι λίγο ζωρικάκι, 10 επαναλήψεις για το δεξί, 10 επαναλήψεις για το αριστερό, εννοείται ότι άμα σου φαίνεται εύκολο,
σένα που βλέπεις το βίντεο, ξέρει το γύρισμα στον ελληνικό, κάντο 20. Λοιπόν, λίγο, θέλει λίγο προσοχή η θέση κίνησης, γενικά η θέση θέλει λίγο προσοχή. Το πάνω χέρι υποστηρίζει, χωρίς πάνω χέρι είναι λίγο too much. Κλειστά πόδια, σφιχτά πόδια, σφιχτός γλουτός. Αν χαλαρώσει ο γλουτός, δεν βγαίνει, άσε και κανένα λόγο. Εδώ θα καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία έχει. Κεφάλι στο αυτί, κεφάλι στο χέρι, χέρι στο αυτί, εννοούσα, σταθερά και από εδώ παίρνω φόρα με τα πόδια μου και σηκώνω το υπόλοιπο σώμα. Κόλλησε. Σαν να είναι κάτι λάθος. Στο μοντάζ κόλλησε και πάνω το βάλω. Λοιπόν, αλλάζω πλευρά, κάνω το ίδιο και από την άλλη. Όσο λιγότερο βοηθάτε από το κάτω χέρι, τόσο πιο πολύ ένταση πάει στην κυλίτσα. Προσοχή, δεν αφήνω το αυτί μου και το χέρι μου να ξεκολλήσουν. Ξεκινάω πρώτα πόδια και καθώς πέφτουν σηκώνω το σώμα μου. Μπράβο σας, τα καταφέρατε, stay healthy, ξέρω, έχω έχω στεγνώσει από από εσύ που λες, από outro. Δεν έχω να δώσει κάτι άλλο στο outro. Bye bye guys, τα λέμε next week. Τώρα που πας